Ο δεύτερος πανελλαδικός διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής Περιφέρειας Ηπείρου για παιδιά δημοτικού με θέμα «Ο γαλαξίας μας» πραγματοποιήθηκε στον χώρο των εκδηλώσεων των Αρσακιών Σχολείων Ιωαννίνων. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διάδοσης της νέας εκπαιδευτικής μεθόδου STEM και διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Στο δεύτερο περιφερειακό διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής συμμετείχαν πολλές ομάδες από σχολεία της περιοχής μας. Μάλιστα, οι μικροί μαθητές παρουσίασαν εντυπωσιακές ρομποτικές κατασκευές. Και τι έχεις φτιάξει εσύ με τη δική σου ομάδα να παρουσιάσεις σήμερα στο διαγωνισμό? Εγώ με την ομάδα μου φτιάξαμε ένα ρομπότ το οποίο πάει στο διάστημα και μαζεύει όλα τα μεταλλικά στοιχεία. Πώς το φτιάξατε αυτό, πώς το υλοποιήσατε? Με τη βοήθεια αρκετών γραναζιών καταφέραμε να δώσουμε την κίνηση στους τροχούς και στο σύστημα διαλογής. Είναι κάτι δύσκολο ή είναι μια απλή? Ναι, ήταν αρκετά δύσκολο. Πρώτον λόγο επειδή δεν είχαμε πολύ χρόνο και δεύτερον επειδή δεν είχαμε λόγω έλλειψης υλικών. Ναι. Προχωράει, εκτελεί μια συγκεκριμένη διαδρομή, μαζεύει όλα τα μεταλλικά στοιχεία και αφήνει τα υπόλοιπα. Όταν τελειώσει τη διαδρομή του, ξαναγυρίζει πίσω και αναφέρει ότι η αποστολή εξετελέστη. Έχουμε φτιάξει επίσης μια διαστημική ακαδημία, στην οποία πρέπει να απαντήσει σωστά σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το διάστημα και για να αναλάβει αυτή την αποστολή. Η δική σου ομάδα τι έφτιαξε λοιπόν να παρουσιάσει στο διαγωνισμό? Έχει φτιάξει την έκλειψη ηλίου. Πόσο έχει διαφορά, μα πει λίγο? Ναι, θα μπούμε στον υπολογιστή και θα το βάλουμε να γυρίζει η γη γύρω από τον εαυτό της και η σελήνη γύρω από τη γη. Σε κάποια φάση όταν σταματήσει και στη μέση είναι η σελήνη και από τα δύο θα έχει γίνει έκλειψη ηλίου. Και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο στάδιο, που στο δεύτερο στάδιο είναι μέσα ένα φωτάκι στο σπίτι και θα ανάψει, γιατί σε εκείνο το μέρος της γης δεν έχει φως. Ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι της ρομποτικής. Ναι, πάρα πολύ. Αυτό που κατασκευάσαμε το κατασκευάσαμε σαν ομάδα και η έκλειψη ηλίου είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει σπάνια. Έχουμε φτιάξει ένα συλλέχτη εξωγήινων πετρωμάτων. Με το φτιάρι μαζεύει τα αντικείμενα που βρίσκονται στην επιφάνεια του Άρη, τα ρίχνει εδώ πέρα στην επίστρια, ανεβαίνουν και πηγαίνουν στο διαχωριστή. Μετά εκεί τα ξεχωρίζει ανάλογα με το χρώμα. Αυτό το κάνει ο αισθητήρας απόστασης, ο οποίος λειτουργεί με φως. Οπότε το μαύρο απορροφά το φως και γυρίζει πολύ λίγο στον αισθητήρα, οπότε καταλαβαίνει μεγαλύτερη απόσταση. Έτσι ξεχωρίζει τα μαύρα και τα άσπρα. Τα μαύρα τα ρίχνει κάτω και τα άσπρα τα αποθηκεύει. Για να συμμετέχει σε αυτό. Μου άρεσε, ναι, ενδιαφέρον. Διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής για δημοτικά σχολεία είναι μια παγκόσμια δράση η οποία καταφέρνει να βγάλει τους μαθητές από τα αυστηρά πλαίσια του σχολείου και τους δίνει την ευκαιρία να εφαρμόσουν αυτά που ξέρουν σε θέματα του ενδιαφέροντός τους και έτσι μαθαίνουν να συνεργάζονται, να δημιουργούν και να αναπτύσσουν με δημιουργικότητα αυτά που θέλουν. Ο φετινός διαγωνισμός έχει θέμα τον γαλαξία, γι' αυτό όπως θα δείτε τα θέματα όλα έχουν να κάνουν με διάστημα, με πλανήτες και ρομποτικές κατασκευές σχετικά με αυτά. Φέτος, αν και είναι μόλις η δεύτερη χρονιά που γίνεται σε τοπικό επίπεδο διαγωνισμός, συμμετέχουν 12 σχολεία. Έχουμε 12 ομάδες που διαγωνίζονται και μία ή δύο που θα πάρουν τα αντίστοιχα βραβεία θα πάνε και στην Αθήνα για να συμμετέχουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τα σχολεία της ΕΕ.
Σπύρου. Ναι, ναι, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια αυτό οφείλεται και στους εκπαιδευτικούς που είναι και οι μέντορες των ομάδων που μαζί με τα παιδιά σε ώρες εκτός μαθημάτων, εννοείται απογευματινές δηλαδή, δημιουργούν και φτάσαν στο αποτέλεσμα που θα δούμε σήμερα. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τα αρσάκια σχολεία που μας φιλοξενούν φέτος και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Τα παιδιά δουλεύουν με πολύ μεγάλη όρεξη, όλες οι κατασκευές είναι πάρα πολύ ωραίες και τώρα αυτό που περιμένουμε είναι με αγωνία και εμείς τον προγραμματισμό και τις ρομποτικές κατασκευές σε λειτουργία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα που το σχολείο έχει γεμίσει από παιδιά από όλη την περιφέρεια Ηπείρου για το δεύτερο πανελλήνιο διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής όσον αφορά την περιφέρεια Ηπείρου. Τα αρσάκια σχολεία φιλοξενούν με χαρά αυτό το διαγωνισμό και είναι κάτι που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να γίνεται και στην περιφέρεια αυτός ο διαγωνισμός και όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Και ευχαριστούμε πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για αυτή την πρωτοβουλία.